Πάμε να συναντήσουμε μέσω Skype τη βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων, Αλεξάνδρα Τσαλίδου. Κυρία Τσαλίδου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την κατάθεση πρότασης νόμου από εσάς και τον κύριο Θεοπέμπτου, εκ μέρους αντιλαμβάνομαι των οικολόγων, για να τροποποιηθεί ο νόμος της πολιτικής συμβίωσης, έτσι ώστε να αφαιρεθεί μια φράση που λέει «εξηρουμένου του περιοθεσίας νόμου». Αντιλαμβάνομαι αυτό που θέλετε είναι, όπως είναι και τα περιουσιακά και άλλα που έχουν λυθεί με το σύμφωνο συμβίωσης, να μπορούν και τα ζευγάρια, ετερόφιλα ή ομόφιλα, που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης, να μπορούν να υιοθετήσουν παιδί. Όχι να απευθείας, να υπάρχει βεβαίως ολόκληρη διαδικασία, υποβολή αίτησης στη βάση της νομοθεσίας για υιοθέτηση. Αυτό τώρα πού σκοπεί, κυρία Τσαλίδου? Στην πραγματικότητα δεν έπρεπε να μπει καν σε αυτόν τον νόμο αυτή η φράση από την αρχή. Αυτά τα πράγματα πρέπει να καθορίζονται στον περιοθεσίας νόμο. Δηλαδή εκεί πρέπει να μπαίνουν οι προδιαγραφές για το ποιος μπορεί, δεν μπορεί και υπό ποια διαδικασία και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να υιοθετήσει παιδί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο νόμος για το σύμφωνο συμβίωσης, όπως ονομάζεται, επειδή θεωρούσαν ίσως οι νομοθέτες ότι μόνον ομόφυλα ζευγάρια θα έκαναν σύμφωνο συμβίωσης, έβαλαν απαγόρευση εξαιρουμένου του περί υιοθεσίας νόμου, δηλαδή να μην εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των ομόφυλων ζευγαριών. Σήμερα έχουμε όμως και γνωρίζουμε αρκετά άτομα τα οποία προχωρούν σε σύμφωνο συμβίωσης χωρίς κατά ανάγκη να είναι ομόφυλα, είναι ετερόφυλα ζευγάρια. Άρα θεωρούμε ότι από τη στιγμή που έχουμε αποδεχτεί ότι έχουν όλα τα δικαιώματα τα οποία έχουν οποιαδήποτε ζευγάρια παντρευτούν είτε με εκκλησιαστικό είτε πολιτικό γάμο, θεωρούμε ότι τα ζευγάρια αυτά πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Πρέπει να σας πω ότι εμείς ως οικολόγοι δεν είμαστε καθόλου εναντίον τα ομόφυλα ζευγάρια να έχουν δικαίωμα στην υιοθεσία, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες υπάρχουν στον περί νομοθεσίας νόμο. Ήδη κάποιες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησαν στη ρύθμιση. 10 από τις χώρες έχουν επιτρέψει την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει ανακοινώσει ότι και η Ελλάδα θα προχωρήσει στα επόμενα χρόνια στη ρύθμιση του θέματος. Και θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να ανοίξει και στην κυπριακή κοινωνία. Είστε έτοιμοι, βέβαια, όταν θα ανοίξει η κυρία Τσαλίδου στην Κυπριακή Βουλή το τι θα συμβεί, διότι να πούμε, εσείς τώρα εξηγείτε ότι το σύμφωνο συμβίωσης, όταν θεσπίστηκε, βεβαίως δεν αφορούσε μόνο τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και τα ετερόφυλα, που για διάφορους λόγους ήταν τα θέματα τα περιουσιακά και άλλα που έχουν ρυθμιστεί με το σύμφωνο αυτό. Σύμφωνο συμβίωσης, ναι. Λέτε όμως, και αυτό θα υποθεί και θα λεχθεί στη Βουλή, ότι ο στόχος είναι για να μπορούν να υιοθετούν και τα ομόφυλα ζευγάρια, κυρία Ατσαλίδου. Αντιλαμβάνομαι όμως με την αφαίρεση αυτή του απογορευτικού, δηλαδή να μην ισχύσει το περιπολιτική συμβίωση νόμο σε σχέση με την νόμο για την υιοθεσία, δεν αυτομάτως θεωρείται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ομόφυλα ζευγάρια, γιατί είναι ο ίδιος ο νόμος περί υιοθεσίας και εκεί, αν αυτή είναι η πρόθεση, πρέπει και εκεί να αλλάξουν πράγματα. Νομίζω αυτό είναι αντιληπτό. Άρα εδώ γίνεται μια πρώτη συζήτηση να φύγει μια απαγορευτική πρόνοια, έτσι ώστε όσοι έχει κατάσταση, αντιλαμβάνομαι, όσοι έχουν σύμφωνο πολιτικής συμβίωσης, να μπορούν να αιτηθούν και για υιοθεσία. Και στον νόμο περιοθεσίας όλα τα άλλα ρυθμίζονται. Αν η πρόθεσή σας είναι και για ομόφυλα ζευγάρια, θα πρέπει και εκεί να γίνουν τροποποιήσεις, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Εμείς πρώτα θέλουμε να τροποποιήσουμε αυτόν τον νόμο, τον περί πολιτικής συμβίωσης νόμων. Αν οι συνάδελφοι στη Βουλή θεωρήσουν ότι θα θέλουν να ρυθμίσουν ούτως ώστε τα ομόφυλα ζευγάρια να μην μπορούν να υιοθετούν παιδιά, τότε θα πρέπει να αλλάξουν τον περί υιοθεσίας νόμων και να βάλουν σαφή ρητή πρόνοια ότι δικαιούνται όλοι εκτός τα ομόφυλα ζευγάρια, και αυτό βεβαίως θα συζητηθεί στη Βουλή και θα κριθεί στη Βουλή. Ναι. Εμείς απλώς θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε συμβίωση η οποία είναι το επακόλουθο είτε ενός γάμου είτε ενός πολιτικού γάμου είτε του συμφώνου πολιτικής συμβίωσης θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ισότιμη έναντι του κράτους, και τα άτομα τα οποία έχουν προβεί στο σύμφωνο συμβίωσης θα πρέπει να μην τη χάνουν διάκριση από τα υπόλοιπα
ζευγάρια αυτού του τόπου. Ναι. Φρονώ βεβαίως ότι πιο σημαντικό και άμεσο θα ήταν να βελτιώσουμε την νομοθεσία περί υιοθεσίας ευρύτερα, κυρία Τσαλίδου, γιατί είναι ζευγάρια που ταλαιπωρούνται 2 και 3 χρόνια για να έχουν ένα παιδί. Το ξέρω και 10 πολλές φορές. Ναι. Και 10, κυρία Μάλιστα. Σάβα. Ενώ υπάρχουν γύρω μας, βλέπουμε βιολογικούς γονείς, οι οποίοι φυσικά και είναι δικαίωμα του κάθε ενός να κάνει παιδιά, αλλά αυτά τα παιδιά δεν μπορεί καν να τα προστατεύσει το κράτος, κακοποιούνται είτε σεξουαλικά ή άλλος πώς και καταλήγουν και κάποια σε αυτοκτονία. Γι' αυτό πρέπει να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Ναι. Δεν είναι το φύλο που κάνει τον καλό γονέα. Είναι η αγάπη που έχει μέσα στη ψυχή του, είναι η ανατροφή του, είναι η ανάγκη του να προσφέρει είτε είναι βιολογικά τα παιδιά του, είτε είναι ξένα παιδιά, είτε είναι παιδιά που τα έχει υιοθετήσει, έχει να κάνει με την ποιότητα, το ήθος και το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Ναι. Γι' αυτό που είπατε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κυρία Τσαλίδου, είναι αλήθεια. Το ένα είναι αυτό, το να ζεις τη ζωή σου όπως εσύ θέλεις, τη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού σου, ή να αναγκάζεσαι να παντρευτείς, ενώ δεν ήταν αυτή η επιθυμία σου, και να γίνονται πολύ χειρότερα τα πράγματα σε πολλούς τομείς. Είναι καιρός να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πρωτίστως του εξαναγκασμού, γιατί και αυτό έχει τις συνέπειες, όταν είσαι κάπου και δεν μπορείς να ανταποκριθείς και τι άλλο μπορείς να κάνεις. Άρα δεν έχει σημασία αν ένας γάμος προκύπτει, γιατί μας έλεγε και ένας Μητροπολίτης, εγώ έχω συμβάλει, και όταν συζητούσαμε για αυτές τις πρακτικές αντιστροφής κλπ. Ότι έχω βοηθήσει και το παιδί εκείνο που ένιωθε διαφορετικά είναι παντρεμένος και είναι μια χαρά σήμερα. Αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος, βεβαίως. Μια χαρά το ξέρει κάποιος μόνο, αν είναι μια χαρά στη ψυχή του. Ναι. Και πώς νιώθει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, απλά επειδή προβλέπω, όπως και εσείς, τι θα προκύψει στη Βουλή, εδώ ξεκαθαρίζουμε ότι ο νόμος, τώρα η πρότασή σας, έχει να κάνει καθαρά με την πολιτική συμβίωση, να αφαιρεθεί η πρόνοια απαγορευτική, ό,τι δεν αφορά και τον περιοθεσίας νόμου. Αν το κράτος επιθυμεί να εμποδίσει τα ομόφυλα ζευγάρια να υιοθετήσουν ή οποιαδήποτε πολιτική. Η αρμόδια νομοθεσία είναι αυτή η περί υιοθεσίας, να πράξεις. Είναι η αρμόδια νομοθεσία και εκεί ας φέρουν πρόταση στη Βουλή και ο καθένας μας θα τοποθετηθεί ανάλογα με τι πιστεύει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσαλίδου, και να πούμε πριν ότι υπάρχει αυτό και η άνηση μεταχείριση θα μπορούσε να μπει κανείς, διότι σε σχέση με τη σεξουσωματική, για παράδειγμα, επίσης κάτι που έτσι διεκδικήσαμε όλοι και υπάρχει για γυναίκες που δεν είναι σε γάμο κλπ. Να μπορούν και να επιδοτηθούν ως μονήρες. Ναι, αλλά υπάρχει μεγάλη αδικία. Με ποια έννοια? Μία γυναίκα μονήρης μπορεί να επιδοτηθεί από το κράτος και έχουμε παραδείγματα πολλά που το κράτος στήριξε και βοήθησε οικονομικά. Μία γυναίκα όμως που είναι σε γάμο με μια άλλη γυναίκα, παραδείγματος χάρη, την εμποδίζουν. Ναι, αυτό λέω. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσαλίδου. Καλό μεσημέρι να έχετε.